Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Απολογιστικός μήνας για την ελληνική οικονομία θα είναι ο Απρίλιος, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε αξιολόγηση από τους θεσμούς, αλλά και τη δημοσιοποίηση εκθέσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Eurostat για την ελληνική οικονομία. Υπό την προϋπόθεση τώρα ότι θα υπάρξει συμφωνία και για τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου ρύθμισης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τότε το Eurogroup της 5ης Απριλίου στο Βουκουρέστι θα δώσει το πράσινο φως για την χορήγηση της δόσης των 970 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Από σήμερα Δευτέρα τίθεται σε ισχύ η μείωση της έκπτωσης της ΔΕΗ στα τιμολόγητος συνεπών της πελατών, η οποία διαμορφώνεται από το 15% στο 10%. Παράλληλα, η έκπτωση για την προπληρωμή της ετήσιας κατανάλωσης, που είναι σήμερα 6%, θα διαμορφωθεί σε 4%, ενώ ξεκινά και διαπραγματεύσει με τις βιομηχανίες για αυξήσεις μέχρι και 10% στα τιμολόγια. Με αυτή την κίνηση, η ΔΕΗ επιδιώκει να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ανακουφίσει τα ταμεία της επιχείρησης. Λιγότερα είναι φέτος τα τετραγωνικά κινήτου που εξασφαλίζει κάποιος με 50.000 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Οι τιμές καταγράφουν σημαντική άνοδο τους τελευταίους 12 μήνες και ειδικά στα μικρά διαμερίσματα που είναι πιο κατάλληλα για τουριστική εκμετάλλευση μέσω Airbnb. Οι ευκαιρίες που υπήρχαν πριν από ένα ή δύο χρόνια έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Σε Κουκάκι, Εξάρχεια και Πετράλωνα, παραδείγματος χάρη, παρατηρείται μεγάλη άνοδο στις τιμές. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι χρειάζεται πλέον πολύ ψάξιμο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνα κυμαίνει σε 727,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,89% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.